Καλημερίζω πολύ γρήγορα, γιατί ήρθε να κλείσουμε τη χρονιά εδώ στο Ριδοθάλαμο μαζί μας ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Κύριε Πρωτοσάλτε, καταρχάς να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά. Ευτυχία στο νέο έτος. Με υγεία. Να είναι μια καταπληκτική χρονιά για όλους μας, για την Ελλάδα μας. Μολύστατη αλήθεια είναι και οι ραδιοφωνικές μας συναντήσεις που τώρα λόγω των καθηκόντων είναι αναγκαστικά αραιότερες. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε τους κάνει πολλά πράγματα. Του προλαβαίνετε όλου, δεν έχουμε παράπονο. Όσο προσπαθώ, όσο μπορώ. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Χαίρομαι πολύ. Αν δεν έχουμε μπελάδες άλλου τύπου. Αν δεν έχουμε. Δεν θα τους πιάσω καν στο στόμα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα της Τουρκίας είναι ένα ζήτημα που προκαλεί μια κάποια ανησυχία. Εγώ, επειδή γενικά είμαι αισιόδοξο άνθρωπο και δεν πιστεύω στα καταστροφικά σενάρια, νομίζω ότι τελικά και εκεί θα επικρατήσει η λογική και θα υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Δεν λέω ότι είναι ένα εύκολο ζήτημα, είναι ένα δύσκολο ζήτημα, κύριε Πρωτοσάλτε, αλλά νομίζω η ελληνική δημοκρατία είναι το σύνολο της. Από την ώρα που ο κύριος Ερντογάν έκανε αυτή την κίνηση και υπέγραψε αυτό το ψευδοσύμφωνο με την κυβέρνηση της Τρίπολης, έχει κινηθεί με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν νομίζω και μεγάλο κάνουμε ρίσκο. Έχει πάρει και ο ίδιος ρίσκο. Ο Ερντογάν, πολύ μεγάλο. Ο Ερντογάν έχει πάρει ρίσκο, αλλά τι έκανε, έβαλε απέναντί του όλη τη διεθνή κοινότητα. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλο ζήτημα η Ελλάδα να έχει τόσο μεγάλη διεθνή υποστήριξη από ό,τι. Γεγονός. Άρα, τώρα, αν κρατήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται εμείς να παρασυρθούμε από την Τουρκία σε φασαρία. Παρά μόνο αν γίνει κάτι που δεν επιτρέπει. Ναι. Να κάνουμε το θέμα μάτια. Και η εμπλοκή εκεί σε έναν τόπο που σκοτώνται οι κατσαπλιάδες μεταξύ τους, με τη συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους. Κοιτάξτε, η Λιβύη είναι ένα κράτος το οποίο έχει πολλά προβλήματα. Ναι. Από την ώρα που έπεσε ο Καντάφη και μετά έχουν μπει σε έναν πόλεμο που δεν σταματάει. Θυμίζει λίγο Συρία, θυμίζει λίγο Ιράκ. Ναι. Δεν είναι καλό για εμάς αυτό. Εμάς μας συνέφερε πάρα πολύ να είναι σταθερή η Λιβύη και να έχει ηρεμία, έτσι προφανώς. Και όσο συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση, τόσο πιο κακό είναι για μας. Καλό για όλους είναι αυτό να τελειώσει γρήγορα. Προφανώς όμως, από την ώρα που λεγόμενος πρωθυπουργός της Τρίπολης αποφάσισε να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο με τόσο απροκάλυπτο τρόπο και να βάλει απέναντί του όλες τις δυνάμεις περιοχής, γιατί προσέξτε τι έκανε. Έκανε συμμαχία με την Τουρκία και έχει φέρει εναντίον του όλες τις άλλες χώρες. Ναι. Την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, τη Ρωσία. Δεν έχει φυσικά μαζί του. Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή. Έκανε και αυτός ένα λάθος. Καταλαβαίνω ότι προφανώς εκβιάστηκε από τους Τούρκους, γιατί το ζητήσαν ως αντάλλαγμα τη στρατιωτική βοήθεια που του παρέχουν. Αλλά αυτό προκάλεσε αντίδραση. Θα τα δούμε. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση αναμετράται με τον εαυτό της. Τον εαυτό της έχει αντίπαλο. Δεν μιλάω για αξιωματική αντιπολίτευση. Τέτοιο δώρο 100 φορές να ανεβαίνει στο βουνό ο κύριος Μητσοτάκης καθημερινώς, να κατεβάσει την πλάκα. Ενώ την πέτρα με το όνομα του Πρόεδρου ή της. Αγαπητέ, τώρα το κύριο Πρωτοσάλτη δεν θα το πω, είμαστε φίλοι μισθά και δεν θέλω και την υποκρισία. Τώρα είναι γνωστό, σε παρελθόν πιστεύω ότι η σχέση μας είναι και φιλική και σε προσωπικό επίπεδο. Η κυβέρνηση αναμετράται με τον εαυτό της και τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Αυτή η χώρα δεν αλλάζει εύκολα, αλλάζει δύσκολα. Γιατί οι αιτίες που την οδήγησαν στην παρακμή είναι πολύ βαθύτερες στις δεκαετούς κρίσης. Έχονται από πολύ παλαιότερα. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ για να μπορέσεις έναν λαό και ένα σύστημα που έχει συνηθίσει να λειτουργεί με έναν τρόπο α, ο οποίος όμως είναι τελείως αδιέξοδος πια και χωρίς προοπτική, να τη μετατρέψει σε έναν τρόπο β. Και ο οποίος είναι και πολύ διχαστικός πια, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτός ο μισός τρόπος έχει απέναντί του ένα άλλο κομμάτι Ελλάδος, το οποίο βασανίζεται λίγο από αυτόν τον τρόπο. Είναι προφανές ότι η κρίση, αν κάτι μας άφησε ως παρακαταθήκη, είναι η ωριμότητα να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως ήμασταν. Ας κρατήσουμε από την κρίση αυτό, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως ήμασταν. Πρέπει τώρα να λειτουργήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ το δέχομαι σαν από τα καλά της κρίσης ότι μας έμαθε αυτό το πράγμα. Και εγώ το βλέπω, Άρη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι διαδικασία για να βγάλουμε το προεδρικό διάταγμα για μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Ελλούντα. Μύρουμ Ελλάς, 500 εκατομμύρια επένδυση. Όταν βάλαμε κάτι το χρονοδιάγραμμα, βγάλαμε ότι χρειαζόμασταν περίπου 1,5 χρόνο. Το βγάλαμε σε 4 μήνες. Που είναι το ρεκόρ του ελληνικού κράτους. Δεν έχει ξαναγίνει. Ο επενδυτής δεν μπορεί να το πιστέψει. Ομολογώ ότι για εμάς ήταν έκπληξη ότι πήγαν όλα τόσο γρήγορα.
Για να γίνουν τόσο γρήγορα όμως, πρόσεξε τη διαφορά της νοοτροπίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποτελούν την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβγαλαν το ΕΧΑΣΕ και που προετοίμασαν την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, δουλέψανε και το μήνα Αύγουστο. Δεν πήγαν διακοπές. Μόνοι τους. Δεν τους ζήτησα. Είπανε, κύριε Υπουργέ, θέλω να το τελειώσουμε. Και μείνανε. Το Κουσουδού συνήλθε σε χρόνο ρεκόρ. Την επόμενη εβδομάδα. Το Κουσουδού είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Διοικήσεως. Το προεδρικό διάταγμα, το σχέδιό του, είχε τόσο καλά γραφτεί από τις υπηρεσίες που πηγαίναν το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είχε να κάνει καμία παρατήρηση. Μισό. Όλο αυτό δείχνει μια αλλαγή νοοτροπίας. Λίγο ήχο από την τηλεόραση, μισό λεπτό, θα το καταλάβετε λοιπόν. Πάμε κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, λέγατε και για αυτήν την επένδυση. Έλεγα ότι για να γίνει αυτό η έκδοση προεδρικού διατάγματος σε 4 μήνες, ξαφνικά όλο το δημόσιο λειτουργήσε με διαφορετικό τρόπο. Δεν λέω ότι αυτό το κατάφερε ο Γεωργιάδης. Λέω ότι προφανώς τώρα αρχίζουμε όλοι να συνειδητοποιούμε ότι το να προχωράει μια επένδυση γρήγορα δεν είναι μόνο το συμφέρον του επιχειρηματία. Δεν κάνουμε κάποιο εξυπηρέτηση ότι φέτος είναι επιχειρηματία, αλλά είναι κάτι που για μας στο σύνολο είναι καλό. Διότι αυτό θα βγει μετά, θα πάει να πει: στα τελικά στην Ελλάδα όλα γίνανε γρήγορα. Δεν έμπλεξα, δεν μου ζητήσανε μίζα. Το πήραμε στο χαρτί, βάζω τις μπουλντόζες. Αυτή η αλλαγή της εικόνας της Ελλάδος, η αλλαγή της αντίληψης έξω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αν πας τα μπλέξεις, είναι το μεγαλύτερο μας στοίχημα. Άρα, το πρόκλημα είναι λοιπόν, για να μην βάζω τη λέξη στοίχημα, την πολύ χρησιμοποιημένη, το πρόκλημα είναι ότι η άδεια θα βγαίνει από το ίδιο σύστημα όπως, θεσμικά όπως βγαίνει αυτό παντού, κάναμε... φαντάζομαι, χωρίς μπαχτισιά ιδιαίτερα. Φυσικά, όσο γρηγορότερα βγαίνει και όταν κάτι έχει καθυστέρηση, καθυστέρηση είναι πάντα, ξέρεις, στην Ελλάδα, κοιτάμε πάντα τη δράση. Δεν κοιτάμε και την αδράνεια, διαφορά μπορεί να έχει και αδράνεια. Δηλαδή δεν υπογράφω μέχρι να μου δώσεις. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο μου δίνεις για να υπογράψω. Α, δεν μου δώσεις, δεν υπογράφω. Ναι. Δηλαδή το να μου δίνεις είναι δεδομένο. Όχι, όχι. Εμείς θέλουμε, αυτό λέω. Ναι. Αυτή ήταν η εικόνα της Ελλάδας του παρελθόντος. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα σύστημα. Δεν δίνουμε πια. Πιστεύω όχι. Αμάστε, με τη νέα κυβέρνηση δεν δίνουμε. Πάντως, ένα λεπτό. Άρχισαν τα θαύματα που περπατάνε πάνω στο νερό. Οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί, ο νόμος που φτιάξαμε που αφαιρεί γραφειοκρατία, προσέξτε, η γραφειοκρατία είναι και παράγον διαφοράς. Η αφαίρεση γραφειοκρατίας, τι κάνει, αφαιρεί τις συνθήκες για τη διαφορά. Διότι όλα γίνεται αυτόματα. Ό,τι γίνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να παρέμβει. Εμένα ο στόχος μου είναι μέσα στους επόμενους μήνες να φτιάξουμε πολύ ταχύτερες διαδικασίες και για τον αναπτυξιακό νόμο. Πολύ ταχύτερες διαδικασίες και για το ΕΣΠΑ. Ξέρεις, Άρη μου, σου φέρω ένα παράδειγμα για το ΕΣΠΑ. Συνάντησε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του R&D, όπου στην Ελλάδα υπάρχει πολύ αξιοσημείωτη πρόοδος και όχι ευρύτερα γνωστή. Μην νομίζετε ότι είμαστε μηδέν στο R&D στην Ελλάδα. Έχουμε σημαντικές δυνατότητες και σημαντικές επιτυχίες. Και στην Αθήνα, και στην Πάτρα, και στην Κρήτη, και στα Γιάννενα. Και στη Θεσσαλονίκη τώρα, όπου γίνεται στη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά και φτιάχνεται ένα center R&D σημαντικό με την Τεχνόπολη εκεί, με τη Pfizer, με την Cisco, με όλα αυτά, με την ThesTech. Έχει έρευνα δηλαδή μέσα. R&D, έρευνα και τεχνολογία. Συνάντησα λοιπόν επιχειρήσεις R&D που μου είπαν το εξής καταπληκτικό. Εμείς κύριε Υπουργέ δεν καταστραφήκαμε γιατί δεν μπήκαμε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Καταστραφήκαμε γιατί μπήκαμε. Διότι μέχρι να πάρεις τα χρήματα του ΕΣΠΑ, περνάνε 3-4 χρόνια, εσύ έχεις πάρει δάνεια από την τράπεζα για να κάνεις την επένδυση για να πάρεις τα χρήματα του ΕΣΠΑ, σε χρεώνει η τράπεζα τους τόκους, εσύ έχεις πολύ να πάρεις σε 2 χρόνια, επένδυση σε 4, άρα οι τόκοι είναι περισσότεροι του αναμενόμενου και όλο το business plan πηγαίνει στράφη. Λοιπόν. Εκτός και αν έχεις φροντίσει να το λαδώσεις όλο το σύστημα. Όχι, όχι, είναι τόσο αργή η διαδικασία εκεί που δεν έχει τέτοιο θέμα. Είναι γραφειοκρατία. Τώρα πάμε να φτιάξουμε λοιπόν ένα σύστημα στο ΕΣΠΑ που θα είναι πολύ πιο γρήγορο. Έχω μία μονομανία. Μην βάζετε μία δόση μόνο διαφορά. Όχι, δεν είναι διαφορά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει διαφορά στην Ελλάδα. Προφανώς υπάρχει. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν είναι μόνο θέμα διαφοράς όμως. Έχει κολλήσει, το σύστημα αργό. Εγώ έχω φάει ένα κόλλημα τον τελευταίο καιρό τώρα και ενθουσιάστηκα που το άκουσα, αλλά δεν είδα το παρακάτω. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα δοκιμάσουμε ένα νοσοκομείο ή δύο νοσοκομεία σύμπραξη με ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να γίνει σε κάθε τομέα ένα παράδειγμα. Δηλαδή να βλέπει η κοινωνία ότι στον τομέα του ο Γεωργιάδης παίρνει μία υπηρεσία και την λειτουργεί με τέτοιον τρόπο όπως θα έπρεπε να είναι. Διότι το έχει δει και εξωτερικά, στο εξωτερικό, διότι έτσι δουλεύει εκεί το πράγμα. Να το βλέπουμε και να λέμε, να έτσι πρέπει να δουλεύει ως υπόδειγμα
ο δημόσιος τομέας. Καταλαβαίνω το γενικό είναι δύσκολο να το κάνεις. Ένα πραγματάκι όμως από όλα που έχετε, ήδη ο Πρωθυπουργός, στο κομμάτι σας. Στον τομέα της υγείας ανακοίνωσε ότι έχουμε, θα πάμε σε πιλωτικές. Εγώ αυτό θα το ήθελα σε ένα σχολείο, σε ένα, αλλά εγώ θέλω να πάω στον τομέα σας τώρα. Να πιάσουμε στον τομέα των επενδύσεων δεν μπορεί να γίνει ειδικά για ένα. Διότι θα είναι σαν να ευνοείς μια επένδυση να την μια άλλη. Ναι. Το παιδί θα ήταν και σωστό. Γιατί και αυτό θα ήταν. Γιατί να ευνοείς. Όχι, να πάρεις μια υπηρεσία και να πεις έτσι θα λειτουργεί αυτή η υπηρεσία, έτσι νομίζουμε ότι πρέπει να λειτουργεί και να ορίστε τη λειτουργούμε. Ή παλεύω να τη λειτουργούμε, να την βλέπει ο κόσμος. Τώρα, αυτό που κάναμε, παραδείγματος χάρη που εκδόθηκε η υπουργική απόφαση προχθές για την δυνατότητα να κάνεις outsourcing τη υπηρεσία του δημοσίου, είναι αντίο παράδειγμα. Γιατί σε μια υπηρεσία που λειτουργούσε μόνο το δημόσιο. Τώρα σου επιτρέπουμε να κάνεις χρήση υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα. Γιατί πείτε το αυτό, για να το από την περασμένη Δευτέρα, εξεδόθη κοινή μας υπουργική απόφαση με τον κύριο Βεζιρόπουλο και η συνοδή δική μου υπουργική απόφαση, όποια κάθε εταιρεία που έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και που αναμένει να σταθεί η τριμελής επιτροπή του κράτους για να ελέγξει εάν έγινε η επένδυση όπως προβλεπόταν από τον αναπτυξιακό νόμο, κάνω μια παρένθεση. Η τριμελής αυτή η επιτροπή που είναι κληρωτή. Για να συσταθεί, περνάνε πολλοί μήνες, γιατί δεν συμπίπτουν ποτέ οι τρεις, και για να ολοκληρώσει τις ερευνήσεις έχουμε υπολογίσει χρειάζεται από 15 έως 24 μήνες. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι εσύ τελειώνεις την επένδυσή σου και κάνεις έτοιμα, ελάτε να με ελέγξετε. Για να πιστοποιηθεί, χρειάζεται περίπου 2 χρόνια για να πάρει τα λεφτά. Μάλιστα. Από την περασμένη Δευτέρα, μπορείς να κάνεις χρήση ιδιωτικής ελεγκτικής εταιρείας των συγκεκριμένων όρων που έχουμε βάλει των μεγάλων εταιριών με 5 εκατομμύρια εγγυητικοί, που έχουν υπαλλήλους, που έχουν πιστοποιήσει, που τα έχουν όλα αυτά. Όπου θα πάει η εταιρεία να κάνει για σένα τον έλεγχο και θα βγάλει η εταιρεία το πόρισμα ελέγχου. Και το πόρισμα ελέγχου θα είναι υποχρεωτικό από τη διοίκηση για να σου δώσει τα λεφτά. Αυτό είναι τεράστια μεταβολή. Για τον άπιστο Θωμά ότι υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας που μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια κτλ. Φυσικά, τι απαντάτε. Για Θωμά, γι' αυτό έχουμε βάλει την εγγυητική των 5 εκατομμυρίων και μπορεί η υπηρεσία να ελέγξει εκ των υστέρων το πόρισμα και αν το πόρισμα είναι ψευδές να βάλει πρόστιμο στην εταιρεία. Και τελείως και να πάρει και πίσω τα λεφτά. Την εταιρεία που έχει εκδώσει. Και την ελεγκτική και να πάρει πίσω τα λεφτά. Και τα δύο. Βεβαίως. Δεν λέμε εμείς να μην γίνεται έλεγχος. Λέμε όμως ότι ρε παιδιά δεν μπορεί να κολλάει το σύστημα. Δεν μπορεί να κολλάει το σύστημα γιατί από την ταχύτητα που θα γίνουν οι δουλειές θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, θα βρουν δουλειά τα παιδιά μας, θα γυρίσουν τα παιδιά που φύγουν στο εξωτερικό. Δεν γίνεται διαφορετικά άρημα. Τα οποία ακόμη δεν γυρίζουν πίσω και θα το δουν. Άσε που φεύγουν κι άλλα. Διότι okay, το okay, θέμα okay, δεν είναι μόνο τα. Ένα. Επειδή εγώ δεν θέλω να με. Στον ιατρικό τομέα φεύγουν. Φεύγουν οι γιατροί, φεύγουν. Άρη μου, εσύ τώρα είσαι ένας. Το γυρνάω στο θεσμικό. Ναι. Κύριε Πρωτοσάλτη. Ναι. Εσύ είσαι ένας έγκριτος δημοσιογράφος. Προσπαθώ. Εγώ έχω υπάρξει υπουργός υγείας. Το θέμα των γιατρών έχω άποψη. Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Ελλάδα για τον πληθυσμό της να έχει 25.000 γιατρούς. Έχει πάρα πολλούς. Ναι, έχει 75. Ναι, θα φύγουν. Ωραία. Έχουμε 75.000 γιατί για να πιάσουν δουλειά καλή στην Ελλάδα, ο μόνος τρόπος είναι ο εξής. Να πάμε στην ηλίκη, να βάλουμε δηλητήριο στο νερό, να αρρωστήσουμε όλοι και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι θα βρουν όλοι δουλειά. Το καλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Αναφίβολα. Δεν έπρεπε να έχουμε 25 και 75. Έχουμε δεν είμαι φοβικός με το εξωτερικό. Έχουμε κύριε φτιάξει υπουργέ την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη αγορά για να μπορεί κάποιο να βρει δουλειά. Βεβαίως, σωστά. Και δεν είμαι φοβικός. Εγώ προσωπικά δεν είμαι φοβικός με το εξωτερικό και ειδικότερα με την Ευρώπη. Ναι. Δεν το συζητώ. Ναι. Θέλω να πω με αυτό: το να πάει ένας γιατρός και να βρει δουλειά σου καλά αμοιβόμενη και να προσφέρει δεν είναι κατά ανάγκη ζημία. Μπορεί να γυρίσει μια δουλειά εδώ. Το καλά αμοιβόμενη. Πώς θα γίνει. Θα είναι καλά αμοιβόμενη στο εξωτερικό. Δεν πάνε για να βρουν δουλειά. Πώς θα γίνει και εδώ καλά αμοιβόμενη. Πώς θα το φέρουμε και εδώ το πράγμα να γίνει. Αλλά μην ανοίξουμε τώρα. Α, μην ανοίξουμε το κομμάτι τη υγεία τώρα, γιατί είναι η παλιά μου δουλειά και θέλω να την αφήσω για λίγο. Λοιπόν, πήγε και 26 ώρα. Αλλά από το καζίνο υπάρχει καμία εξέλιξη. Ναι. Χθες το βράδυ. Ενημερώθηκα αργά το βράδυ ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατέθεσε το πόρισμα επί της πρώτης φάσης του διαγωνισμού στην Επιτροπή Παιγνίων, που είναι και αναθέτουσα αρχή. Πήρε αριθμό πρωτοκόλλου χθες το βράδυ, 30 Δεκεμβρίου, άρα από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την έγκριση αυτού του πορίσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Παιγνίων. Αυτό θα πάρει περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες και μετά προχωράμε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Ναι, θα το κουβεντιάσουμε αυτό σε λίγο. Λοιπόν, γελάω, συγγνώμη, αλλά είναι τα ίδια και τα ίδια. Είναι κουραστικό να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Νίκο Παπαγιανόπουλε, στρατηγέ. Κύριε Δημήτρη Παπακοσταντίνου, φίλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Το γευτήκαμε το αγριογούρουνο. Υπέροχο. Μιλάμε
Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Στην οικογένεια Στάθη Χρυστοδουλόπουλου, τα κάπω. Πολλές πολλές ευχές, αγαπητή Όλγα πρώτα απ' όλα, αγαπητέ Στάθη, αγαπητέ Γιώργο, να χαίρεστε τις οικογένειές σας κάθε καλό, με τον κύριο Μαυρομέτα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Γιάννης Γουρέ, καλημέρα, χρόνια πολλά, Μιχάλη Μόσχο, καλημέρα σας, να είστε καλά, Μανώλη Βασιλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο υπέροχες εκδόσεις Athens Review, Οριάννα Φαλάτσιου, Άβολος Παζολίνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνας Ευαγγέλου και Στέβαν Τσβάιχ, μια συνείδηση ενάντια στη βία, Καστελιών κατά Καλβίνου, μετάφραση Δημήτρης Δημοκίδης, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Athens Review. Επιστρέφω στον Υπουργό, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τον οποίο λέτε εδώ τις καλύτερες ευχές. Μεγάλη αγάπη, κύριε Υπουργέ. Πολύ μεγάλη αγάπη στο πρόσωπό σας. Πολλά μηνύματα. Ναι. Να είναι καλά ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Να είναι καλά ο Υπουργός. Και ο Λευτέρης Κουσούλης στο Twitter. Καλημέρα, Λευτέρη. Λέει: όλες οι κυβερνήσεις ιτήθηκαν στη ΛΕΑ. Και χθες έπεσε κανένα πρόστιμο στη ΛΕΑ. Όχι, τέλειωσε αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Στην επόμενη φάση. Θα μας τα βάλει σε μια σειρά Υπουργός. Καταρχάς, προφανώς αποτύχαμε χθες. Δεν έχω κανένα λόγο να ωραιοποιήσω τίποτα, ούτε να μιμηθώ τους Σιριζέους που την ώρα που γινόταν κάθε φορά μία αποτυχία, βγαίναν στα κανάλια να εξηγήσουν πόσο καλά τα είχε πάει το κράτος. Με συγχωρείτε, δεν ήταν καθόλου καλά και δεν επιτρέπεται με λίγο χιόνι να κλείνει την εθνική οδός. Τέλεια. Τώρα, σε αυτό, και ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, κάλεσε αμέσως τους δύο αρμοδίους υπουργούς, συζήτησε να δούμε τι γίνεται. Θα επιβληθούν πρόσφυγες σε αυτούς που φταίνε, θα καταλογιστούν ευθύνες ώστε να μην ξανασυμβεί. Εγώ δεν θέλω να ωραιοποιήσω, κύριε Πρωτοσάλτε. Ούτε θέλω να κρύψω, ούτε να κοροϊδέψω, ούτε τίποτα. Αλήμον. Ήταν μια αποτυχία του κράτους χθες. Τελεία. Και αν μου επιτρέπετε, δεν έχω εγώ στη δική μου αρμοδιότητα από τις εθνικές οδούς, αλλά ως μέλος κυβερνήσεως έχω και εγώ την ευθύνη μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν. Γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι ταλαιπωρήθηκαν πολλές ώρες. Και είναι απαράδεκτο. Τώρα, φταίνε αυτοί που μπήκαν στη ΛΕΑ. Φταίει η τροχέα που δεν είχε φροντίσει από πριν να κλείσει τη ΛΕΑ. Φταίει η εταιρεία που δεν έβαλε αλάτι. Να πω για την περιφέρεια που έχει τη συνέχεια. Η περιφέρεια δεν έχει αρμόδες στο κομμάτι του δρόμου. Η περιφέρεια δεν φτάνει μέχρι τις Αθήνες. Είναι η νέα οδός, είναι το ιδιωτικό κομμάτι του δρόμου. Το λέω γιατί η τροχιά, είναι η αστυνομία. Να φωνάξει τον Πατούλη. Δεν φταίει ο Πατούλης εδώ. Yeah. Να τον κατηγορούμε εκεί που φταίει, εκεί που δεν φταίει ο άνθρωπος. Λοιπόν, άρα. Θα ψάξουμε να δούμε. Έχει δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός να ψάξουμε να δούμε τι πήγε στραβά. Ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην επένδυση στο ελληνικό. Η επένδυση αυτή έχει ένα έργο που είναι το έργο να φτιαχτεί όλος ο χώρος, έχει ένα καζίνο, έχει κάποια κτίρια που θα κτιστούν και τα σχετικά κτλ. Και έχει και κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν στην παραλιακή Βερυπίνη. Γιατί δεν καρχίζουν αυτά τα έργα, τουλάχιστον η υπογειοποίηση της παραλιακής, δηλαδή θα γίνουν μια σειρά. Για να ξεκινήσει σειρά, το έργο. Ναι. Γιατί έχει συνδεθεί δηλαδή μόνο με το καζίνο η έναρξη του έργου. Αυτό θέλω να καταλάβω. Για να ξεκινήσει να το έργο. Δηλαδή να αρχίζει η εταιρεία να πληρώνει λεφτά. Πρέπει η εταιρεία, η Λάμπε λέει προκειμένου, να είναι βεβαίω το έργο θα γίνει. Γιατί είναι αναμφιβόλο ακόμη. Περίμενε. Τι λέει η σύμβαση που έχει γίνει νόμος του κράτους από τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες αναβλητικές αιρέσεις για την έναρξη του έργου. Δηλαδή, το να έχουν τελειώσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας όλες οι κρίσεις του Συμβουλίου για τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν την έναρξη του έργου. Λέει, τι λέει η εταιρεία. Εγώ θα πάω να σου δω, κύριε, 300 εκατομμύρια προκαταβολή. Τα πρώτα έργα, οι καταδαφείς, κάνουν, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια. Άμα τα δώσω τα λεφτά αυτά και μετά βγει το Συμβούλιο της Επικρατείας και πει σταματάει το έργο, θα πάω να πάω τα λεφτά πίσω από το ελληνικό δημόσιο. Θα δίνει 400 εκατομμύρια, έχω να είσαι σίγουρος. Δεν θα τα δίνει. Άρα υπάρχουν κάποιες αναβλητικές αιρέσεις. Μία από τις αναβλητικές αιρέσεις είναι το καζίνο. Γιατί το καζίνο, διότι ένα κομμάτι της επένδυσης βασικό για να βγαίνουν τα νούμερα είναι το καζίνο. Το οποίο θα πληρώνει χρήματα στη Λάμδα, θα πληρώνει χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, θα προσελκύει τουρίστες, με τη σειρά του θα αγοράζουν τα σπίτια, θα μπαίνουν στα ξενοδοχεία κ.ο.κ. Άρα το καζίνο είναι μια κομβική αναβλητική αίρεση. Πρέπει να ξεκολλήσει, πρέπει να προχωρήσει ο διαγωνισμός για το καζίνο, για να μπορούν να προχωρήσουν τα έργα. Μάλιστα. Ναι. Αλλά με την ανακοίνωση που έκανα προηγουμένως που βγάλα μια είδηση εδώ, σου λέω ότι αυτό ξεκινάει. Μπήκε πια στην τελική ευθεία. Εγώ θα ήθελα να είχε γίνει ένα μήνα νωρίτερα. Δεν σου λέω ότι το ήθελα. Όμως τώρα καταλάβει κάτι ο κόσμος που συνεχώς με ρωτάνε για τις μπουλντόζες. Εγώ ως υπουργός ούτε μπορώ ούτε και πρέπει να παρέμβω στη διαδικασία. Διότι η διαδικασία αυτή είναι ανεξάρτητη. Αν ο κάθε υπουργός μπαίνει στην επιτροπή και λέει αποφασίστε το Α ή το Β, τι ζω διαγωνισμό. Αν σκοτώνται δύο εταιρείες για το ποια θα πάρει το έργο κατασκευής του καζίνου, αυτό πόσο καθυστέρηση μπορεί να φέρει. Ακούστε, να προκαλέσει. Εγώ επειδή είμαι
ρεαλιστή στον καπιταλισμό. Δεν έχω την αυταπάτη ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι κάποιο είδους sportsmen που λένε ότι ρε παιδάκι μου, ωραία, έχασα, γεια σας, τι να κάνουμε, ωραίο μάτς, πάμε το επόμενο. Θα προσπαθήσουν να φέρουν εμπόδιο στον άλλον, σε ο η μία στην άλλη. Για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, πώς το νομίζουν. Σύμφωνα. Μας, τι μπορούν να κάνουν. Θεσμικά εμείς τι κάνουμε ως κράτος σε αυτό το πλαίσιο του καπιταλισμού. Υπάρχει θεσμικός τρόπος. Γιατί σε ένα διεθνή διαγωνισμό, τι προβλέπει η νομοθεσία, η εταιρεία που είναι δυσαρεστημένη μπορεί να κάνει προσφυγή στην Επιτροπή Προσφυγών. Έχει 10 μέρες προθεσμία από την ώρα που το πρακτικό που έχουμε παραδόθει χθες. Η προσφυγή εξετάζεται σε ένα μήνα, σε 6 μήνες. Σε 20 μέρες ημερολογιακές. Πρέπει να εξεταστεί η προσφυγή. Πρέπει να βγει απόφαση. Δικαστική, δικαιοσύνη. Σε 20 μέρες ημερολογιακές από την κατάθεσή της, έχεις 10 μέρες ημερολογιακές να καταθέσεις την προσφυγή από την ώρα που θα κοινοποιηθεί επισήμως η απόφαση. Και 20 μέρες έχει το δικαστήριο να βγάλει απόφαση από αυτού. Προσβάλλεται αυτή η απόφαση εκ νέου. Μετά μπορεί να πάει στην Βουλή της Επικρατείας, την προσβάλλει. Προφανώς όλα προσβάλλονται. Όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει ποτέ ανατρέψει το Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφαση επί της προσφυγής, γιατί είναι οι δικαστές που την κρίνουν. Άρα θα το κάνουν το πιθανό, τώρα αυτό δεν έχει σημασία. Άπαξ και βγήκε το στάδιο της αποφάσεις επί της προσφυγής, μετά ο διαγωνισμός προχωράει. Ναι, συνεπώς μπορεί να βάλουμε χρονοδιάγραμμα να πούμε για κάποιον μήνα ότι αυτή θα μπει επιτέλους στην πλουτώση. Ο στόχος μας, δεν έχω αλλάξει στόχο εγώ. Παρά την μικρή καθυστέρηση που υπήρξε ως προς το πρακτικό, δεν ρίχνω ευθύνη στην Ανεξάρτητη Επιτροπή, δεν το λέω από αυτήν την έννοια. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα σύνθετο θέμα, εκεί υπήρξε μια μεγάλη σύγκρουση και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν δουλειά τους μπορούν πιο τυπικά και νόμιμα, ώστε αυτοί οι απόφαση που θα έχουν βγάλει να μην προσβάλλεται αύριο στο δικαστήριο. Γιατί αν έχουν βγάλει μια απόφαση, θα πέσει στο δικαστήριο, δεν κάνουμε τίποτα. Ξαμάμε την αρχή. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και το σέβομαι. Αυτό χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Γίνονται αυτά. Ο στόχος παραμένει. Αρχές του 2020 να μπει η μπουλντόζα. Είμαστε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα και σε αυτό δουλεύουμε. Ωραία. Αν τώρα 31 του μηνός κάθεστε λοιπόν λίγα λεπτά έτσι ηρεμία στο γραφείο σας και λέτε σε αυτό το εξάμηνο έκανα και δίνω ως δουλειά, ως απόδοση Γεωργιάδης. Ευχαριστώ. Τι πράγμα έχω κάνει, τι έχετε κάνει. Πάμε λοιπόν. Και αν αυτό αποτυπώνεται και σε νούμερα και σε αριθμό. Ναι. Πάμε λοιπόν. Πόσα χρόνια άκουγες, Άρη μου, εσύ και οι Κροατές σου για την επένδυση στην Κασιόπη στην Κέρκυρα? Πόσα χρόνια? Δεκαετίας. Μάλιστα. Μια δεκαετία. Σε πληροφορώ ότι η οικοδομική άδεια βγήκε για την Κασιόπη. Βγήκε. Δεν θα βγει. Βγήκε. Και το μόνο που μένει να συνεννοηθούμε με τον επενδυτή, ποια μέρα του Ιανουαρίου θα μπουν οι μπουλντόζες που βολεύει το πρόγραμμά μας δηλαδή, για να κάνουμε τελετή ενάξεως του έργου. Άρα αυτό που ακούγεται επί 10 χρόνια ότι θα ξεκινήσει, επί αυτής της κυβερνήσεως ξεκινάει. 2. Όταν παραλάβω το ελληνικό που λέγαμε προηγουμένως, θυμόμαστε λίγο στην κατάσταση να διεπένδυσε το ελληνικό. Είχε βγάλει μια κοινή υπουργική απόφαση στην προηγούμενη κυβέρνηση, όπου έδινε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε όλη τη διαδικασία. Τότε είχε βγάλει μια ανακοίνωση, να θυμάσαι, η εταιρεία Λάμπε, αν κάνεις Google θα τη βρεις, που είπε ότι αν αυτή η απόφαση δεν αντιστραφεί, εμείς αποχωρούμε από το σχήμα. Δηλαδή, εμείς παραλάβαμε το ελληνικό σταματημένο. Ωραία. Τι κάνουμε 5 μήνες μετά? Είμαστε ένα βήμα πριν την μπουλντόζα. Επειδή το λέει ο Γεωργιάδης? Όχι. Επειδή το λένε οι αγορές. Για να κλείσει την αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων η Land Development, κάποιοι άνθρωποι και βάλαν τα λεφτά τους. Αυτοί που βάλαν τα λεφτά τους, πολλοί άνθρωποι, αυτοί που βάλαν τα λεφτά τους δεν τα βάλαν, Άρη μου, γιατί συμπαθούν τον Γεωργιάδη. Τα βάλαν γιατί πήγαν στην εταιρεία και είδανε ότι όντως το έργο είναι έτοιμο να ξεκινήσει. 3. Παραλάβαμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης κλειστή, χρεοκοπημένη. Και τους τεφτοπαραγωγούς να έχουν σπείρει τεύτλα και να μην ξέρουν να κάνουν. Βρήκαμε ιδιώτη επενδυτή που ήδη έχει παραλάβει και ξεκινάει τα δύο εργοστάσια στο πλατή και στις Σέρες. Και η φετινή παραγωγή των τεφτοπαραγών δεν πετάχτηκε στα σκουπίδια, αλλά αξιοποιήθηκε και πάμε του χρόνου σε παραγωγή ζάχαρης χωρίς κρατικό χρήμα. 3. Παραλάβαμε τη διαδικασία εξυγειάνωσης των ναυπηγείων Σύρου που είχε κολλήσει, είχε ξεκινήσει την προηγούμενη κυβέρνηση μεν, αλλά είχε κολλήσει όταν είχαν πια γίνει εκλογές και οι εργάτες ήταν στα κάγκελα ανήσυχοι ότι ξαναπηγαίνανε στο παρελθόν. Βρήκαμε τρόπο να ξεπεράσουμε εμπόδια που στην αρχή φαινόταν πάρα πολύ μεγάλα. Ολοκληρώθηκε η εξυγίανση, πληρώθηκαν από τα λεφτά τους. Κάναμε και την τελετή, αν θυμάσαι, με τον Μπέλφε εκεί στη Σύρο και ξεκινήσει η Σύρο διαδικασία. Παραλάβαμε τη Hellenic Steel, μια παραδοσιακή ελληνική βιομηχανία 50 ετών, κλειστή από το 2014. Βρήκαμε επενδυτή, βοηθήσαμε, ξεβλοκάναμε τη διαδικασία. Μπήκαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε το εργοστάσιο, πήγα να θυμάσαι με τον Πρωθυπουργό, και ξεκινάει η διαδικασία της παραγωγής της Hellenic Steel. Προχωρήσαμε στην υπογραφή
του προεδρικού διατάγματος που έλεγα πριν για την Ελούντα Χίλς σε χρόνο ρεκόρ. Προχωρήσαμε στην έκδοση οικοδομικής άδειας για την κοιλάδα Χίλς στην Αργολίδα, 450 εκατομμύρια, που τώρα που μιλάμε είναι μπουλντόζ εκεί. Και έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Πάλι μια επένδυση που εκκρεμούσε επί 6 μήνες. Φτιάξαμε τον νόμο που επενδύω στην Ελλάδα, όπου μείωσε τη γραφειοκρατία, πρόσεξε, όχι για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις. Ούτε καν για τις μικρομεσαίες μόνο. Και για τις μικρομεσαίες και για τις μικρές. Διότι ο νόμος που φτιάξαμε ελαφρύνει το γραφειοκρατικό βάρος σε όλες τις επιχειρήσεις. Από τον ελεύθερο επαγγελματία μέχρι την ανώνυμη εταιρεία. Καλώς εχόν των πραγμάτων. Κάναμε ταχύτατες διαδικασίες στον αναπτυξιακό νόμο και εγκρίναμε όλα τα αναπτυξιακά σχέδια που είχαν μείνει στο σιρτάρι στον αναπτυξιακό νόμο και βγάλαμε τη λίστα όλου του β' κύκλου επιχειρηματικότητας πριν από μια εβδομάδα που είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο. Εγκρίναμε στρατηγικές επενδύσεις, 6 μεγάλα σχέδια πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Από εταιρείες του εξωτερικού για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την Βιοχάλκο για real estate και το καθεξής, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει σε 5 μήνες. 5 μήνες είμαστε στο Υπουργείο, δεν είμαστε και 5 χρόνια. Καλώς εχόν των πραγμάτων και αν δεν μπλέξουμε σε μπελάδες. Θα καταλάβει ο κόσμος ότι εμένα δεν μου αρέσει η θεωρία στην πολιτική. Εμένα στην πολιτική. Αυτό το ξέρουν για εσάς, για το πρόσωπό σας, το ξέρουν ότι είστε τη πρακτική σχολή. Λοιπόν. Και να πω, επειδή υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, δίκαιη, το επόμενο που προσπαθούμε να λύσουμε, όχι εύκολο, δύσκολο, αλλά που έχει μπει τώρα σε μια σειρά να λύσουμε, είναι η Ελευσίνα, η ναυπηγή Ελευσίνος, που είναι επίσης πολύ μεγάλη. Σκαραμαγκά το συζητάει, δεν είναι έξω από το. Ο Σκαραμαγκά υπάρχει και αυτό στη διαδικασία, είναι όμως ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, πα του Υπουργείου Αμήνης, παρά του Υπουργείου Αναπτύξης. Είμαστε και εμείς εμπλεκόμενοι, αλλά δευτερευόντως. Και ο Σκαραμαγκά έχει προχωρήσει. Και θα πιστεύω θα βγει ο διαγωνισμός μέσα στον Ιανουάριο. Αυτό είναι ο στόχος. Ξέρετε ότι εκεί ειδικότερα, επειδή το ακούω από τους ανθρώπους, από κάποιους γνωστούς μου τα λένε, ψάχνουν οι άνθρωποι δεξαμενοί. Και επειδή ο Σκαραμαγκάς έχει super duper δεξαμενοί, λένε είναι άδικο να φεύγουν οι δουλειές στην Τουρκία και να μην γίνονται εδώ. Δηλαδή υπάρχει πελάτης. Αλλά δεν βρίσκουν δεξαμενοί να βάλουν. Θέλουν αυτή τη μεγάλη δεξαμενή του Σκαραμαγκά. Είναι μεγάλη συζήτηση. Σας λέω όμως, υπάρχει σχέδιο για την επαναφορά της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η Σύρος απέδειξε ότι μπορούμε να έχουμε ναυπηγεία στην Ελλάδα, γιατί η Σύρος ήταν ένα ναυπηγείο που ήταν σε παρακμή, τώρα δουλεύει, έχει φουλ, είναι γεμάτο, δεν προλαβαίνει, αν έχεις πλοίο να πας, θες να περιμένεις αναμονή εβδομάδων για να βρεις θέση να το πας στη Σύρο. Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο εξυγίανσης και στην Ελευσίνα, το ίδιο θα γίνει και με το Σκαραμαγκά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού. Είναι σύνθετα θέματα, δεν είναι εύκολα, έτσι έχουν. Ο Σκαραμαγκάς έχει ζητήματα ξεπουσίες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρώπης, έχει την εκαθάριση. Ναι. Δηλαδή πολλοί λένε στην αγορά εκείνη ότι δεν θέλουν η Ευρώπη να δουλέψει ο Σκαραμαγκάς. Δεν φτάνουν και σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι συνωμοσιολογικό, μπορεί να μην είναι. Ναι, και εγώ δεν το ξέρω, οφείλω να το μεταφέρω. Υπήρχαν. Τι να λέμε τώρα, λέμε τώρα την αλήθεια, Άρη μου τώρα. Εντάξει, πάντα είμαστε οι κακοί Ευρωπαίοι που κάνουν συνωμοσίες. Ναι. Συνεπώς, καλώς εχόντων των πραγμάτων για το 20, αν δεν έχουμε μπελάδες που να ανατρέψουν το κλίμα ότι εκεί στην Ελλάδα γίνεται δουλειά, να μπορούμε να προσβλέπουμε ότι θα έχουμε ακόμη μια καλή χρονιά. Όταν εξελέγει η νέα κυβέρνηση, ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας ήταν περίπου στο 1,7, παρά τις προβλέψεις για παραπάνω από τον προβολισμό του Τσίπρα, και οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών ότι θα κλείναμε κάτω από 2. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι θα είμαστε πάνω από το 2% και έχουμε πάει πολύ καλύτερα από ό,τι όλοι ανέμεναν ήδη. Το 2020, στο μέτρο που μπορεί ο άνθρωπος να προβλέψει το μέλλον, έτσι, γιατί το μέλλον έχει αστάθμητους παράγοντες. Εγώ, ας πάρουμε τώρα την κανονικότητα. Με την κανονικότητα όπως πάνε τα πράγματα, θα έχουμε πολύ καλή χρονιά οικονομικά. Εξαιρετικά καλή οικονομικά χρονιά. Εμείς έχουμε βάλει 2,8% ως στόχος του προπολογισμού, που αν το επιτύχουμε είναι ο μεγαλύτερος μεθυσμός ανάπτυξης τελευταίας δεκαετίας. Όμως, μέσα μου σου λέω ότι θα πάμε και ακόμα καλύτερα. Διάλειμμα εδώ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, στο Ρεδοθάλαμο. Λοιπόν, δύο πραγματάκια ακόμη, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, θέλω για να είμαι πολύ ξεκάθαρος εγώ προς τη σχέση μου και με τους άλλους ανθρώπους. Μου έχει στείλει, έκανα σχόλιο όταν ήταν ο κύριος Παπαδημητρίου εδώ ένα πρωί και είπα τι παρέδωσε και τι έχετε πει τα αντίθετα. Τι παρέλαβε ο κύριος Γεωργιάδης σε επίπεδο πρακτικό από τον κύριο Δρακασάκη, ο οποίος μου στείλε για των υπηρεσιών του ένα κείμενο πολλών σελίδων. Το τι παρέδωσε. Εγώ προσπάθησα να πω τι σε πρακτικό επίπεδο. Αλλά θέλω να είμαι όμως τίμιος και καθαρός προς όλους. Σας έδωσε πλαίσιο, παραλάβατε πλαίσιο ο κύριος Δραγασάκης, έτσι ώστε να διευκολυνθείτε στη δική σας δουλειά, κύριε. Έχω πολλές φορές πει δημόσια, ασχέτως των πολιτικών μας διαφορών,
ότι σέβομαι τον κύριο Δραγασάκη και τη δουλειά που έκανε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρέδωσαν πράγματι ένα κείμενο, και μου το παρέδωσε και στα χέρια μου τη μέρα που πήγα, με το αναπτυξιακό πλάνο της χώρας τα επόμενα χρόνια. Εμείς θα το αναμορφώσουμε, το αναμορφώνουμε ήδη. Είχε αυτό πρακτική αξία αυτό που σας έδωσε, ή είναι απλώς αυτά τα θεωρητικά σχήματα που έχουν στο μυαλό τους διάφορα. Ο κύριος Δραγασάκης ειδικά ήταν και αρκετά πρακτικός. Μάλιστα. Και μέσα στην νομοθεσία που ψηφίσαμε, έχουμε πάρει και πολλά κομμάτια της δικής του νομοθεσίας. Πρέπει να σου πω ότι διατηρώ μια πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του. Κυρίως ότι πιστεύω ότι στα ζητήματα αυτά πρέπει να υπάρχει η αίσθηση συνέχεια του κράτους, όχι τόσο για μας. Έχει σημασία για τους επενδυτές που έρχονται να βλέπουν ότι ασχέτως των πολιτικών αλλαγών, κάποια γενικά πράγματα θα τηρούνται. Γιατί αυτό δίνει στον επενδυτικό κόσμο μια αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς, που είναι απολύτως απαραίτητη για να πάνε καλά οικονομία. Οφείλω να σας πω δε ότι την περασμένη εβδομάδα τον κάλεσα και τον ευχαριστώ γιατί ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση. Και κάναμε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εγώ με τον υφυπουργό μου, τον κύριο Τσακίρη, και τους συνεργάτες μου και εκείνο με τους δικούς τους συνεργάτες, γιατί από την αρχή του έτους ξεκινάμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε επί κυβερνήσεως Σαμαρά, ψηφίστηκε επί Γιάννη Δραγασάκη και μάλιστα με τη θετική ψήφο τότε και της Νέας Δημοκρατίας. Υλοποιείται τώρα επί Άδωνη Γεωργιάδη. Θα συνεχίσει αύριο. Δεν είναι καταθετική τράπεζα, είναι τράπεζα επενδυτική μόνο. Μόνο θα δανειοδοτεί ή θα εγκυοδοτεί. Ή θα είναι ένα εργαλείο. Θα έρχεται δηλαδή επιχειρηματίας με τον βουλευτή του παρέα ή θα είναι μια κανονική τράπεζα, θέλω να πω. Ίσα-ίσα, ο τρόπος που οικοδομείται συνεργασία με την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργεί μηχανισμούς πλήρους διαφάνειας και μηχανισμού που δεν επιτρέπει σε κανέναν υπουργό, σε κανέναν βουλευτή να δίνει δάνεια σε κανέναν. Αλλά φτιάχνει επιχειρηματικά εργαλεία για όλους. Εκεί φτιάχνουμε καταπληκτικό εγκυοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λέω, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι πολλοί νομίζουν ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με το ελληνικό, μόνο με την Κασιό, μόνο με την Αφάντου. Δεν είναι έτσι. Ναι. Εμείς ασχολούμαστε με όλες τις επιχειρήσεις. Γιατί οι μεγάλες επενδύσεις είναι συμβολικές και πολύ σημαντικές, όμως για να γυρίσει η οικονομία χρειάζεται να πάρει μπρος η μικρομεσαία επιχείρηση. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος. Άρα να πω λοιπόν ότι με τον κύριο Δραγασάκη διατηρούμε μια πολιτισμένη με τις ιδεολογικές μας διαφορές. Και εγώ ήθελα να ξεκαθαρίσω γιατί είναι πλάκι και εγώ μπήκα και εγώ στην. Αλλά πάντως δεν ήταν άνθρωπος αδιάφορος. Σύμφωνοι, γι' αυτό άνοιξα και εγώ το θέμα. Εδώ λοιπόν ένα μεγάλο μέρος των ακροατών και ακροατριών που μας κάνουν την τιμή και μας ακούν, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, είναι άνθρωποι αυτού που λέμε τη μεσαία τάξη, οι οποίοι υπέφεραν στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ τώρα, και προσβλέπουν πολλά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προσέξτε. Σε πολλά μάλλον. Σε αυτούς λοιπόν έχουμε και λέω ότι με τη μεταπτυξιακή τράπεζα. Αυτοί όμως έχουν παράπονα, αυτό δεν την ολοκληρώσω την ερώτηση. Δεν βρίσκουν αρκετά αυτά που έχετε κάνει έως τώρα. Πέντε μήνες μας. Θέλω καθένας να πάρει το μήνυμα. Κριτική, αλλά θέλω να γίνεται ενδικαίω. Μειώσουμε τον ένφια. Αυτό που λένε είναι ότι μοιράζεται επιδόματα, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το πράγμα. Ότι δεν περιμέναμε, να μοιράζεται επιδόματα. Αλλά το μέλημά σας είναι ότι είναι μόνο τα επιδόματα. Με συγχωρείτε. Όχι, δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Αυτό δίνει. Ως εικόνα, αυτό βγαίνει. Μα η πρώτη μας απόφαση ήταν η μείωση του ένβια. Πώς πάμε στα επιδόματα. Η πρώτη απόφαση κυβερνήσεως Μητσοτάκη, και αν θέλετε να ξέρετε, συνέβαλε και το Υπουργείο Ανάπτυξης πάρα πολύ σε αυτό, γιατί βρήκαμε τα λεφτά γι' αυτό. Ήταν η μείωση του ένφια. Με συγχωρείτε. Προεκλογικά συζήτηση με τον Τσίπρα, ξέρετε τι ήταν. Ο Τσίπρας τι έλεγε στους ψηφοφόρους του, ότι αν έρθει ο Μητσοτάκης θα σκόψει το επίδομα. Εμείς τι λέγαμε, ότι δεν θα το κόψουμε. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, να πω δύο λόγια εδώ. Είχα δύο ευχές από δύο φίλους μου που θέλω να τις πω στον αέρα. Η πρώτη από τον κοινό μας φίλο, τον Θοδόση Ζερβουδάκη. Καλημέρα, Θεοδόση. Χρόνια πολλά, φυσικά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Θοδόση. Και η άλλη από τον κοινό μας φίλο επίσης, τον Τάκη τον Χατζή. Να είναι καλά, λέει να μην ξεχάσει να πεις ευχές μου στον Άρη. Ναι. Λοιπόν, άρα έχεις ευχές και τον Τάκη τον Χατζή. Έχουμε ένα ψενικό τρίγωνο με τον κύριο Χατζή. Είναι και γνωστό εσείς. Αυτό, από παλιά. Από παλιά. Και η κυρία Αλεξοπούλου, η οποία είναι και αυτή η φανατική και στέλνει τα μηνύματά της, λοιπόν, και προς όλους τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να είστε γερός, δυνατός, κάθε καλό, εύχομαι. Πάντως, επαναλαμβάνω, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτε, μ' αρέσει με τη ζήτηση περί επιδομάτων και τι κάναμε, δεν κάναμε. Θα να θείτε, ξέρετε όμως. Να την κάνουμε. Δεν έχω. Και το 2020 υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε και να το συζητάμε. Εγώ θα σα πω και με αυτό θα κλείσω. Τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ένα φιλελεύθερο κράτος. Για να ακούσω, για να δω αν είναι ακόμη φιλελεύθερη κυβέρνηση. Να κάνει μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις. Να ανοίγει τις αγορές. Να απελευθερώνει ιδιωτική πρωτοβουλία. Να επιτρέπει στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα να ανθίζει.
να παίρνει φόρους λογικούς από αυτούς τους ανθρώπους και ναι, αυτούς τους φόρους να χρησιμοποιεί για να βοηθάει εκείνους που για τους χι λόγους δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Γιατί ένα κράτος ενδιαφέρεται να κρατήσει την κοινωνική του συνοχή. Προφανώς. Δεν αφήνει κανένα πίσω. Εννοείται. Άρα δεν θεωρώ όλα τα επιδόματα απριόρι. Τον χώμο